Ωραίο ντύσμα. Παρακαλώ να διαβάσουμε την Αλεξάνδρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Αισθάνεσαι εσύ άνετα με την επιλογή σου? Κοίτα, προσωπικά δεν βγαίνω από το σπίτι αν δεν αισθάνομαι άνετα. Μπορεί να βγω με φόρμα, μπορεί να βγω με παντελόνι, με φούστα, με οτιδήποτε. Με την πετσέτα στο κεφάλι. Με την πετσέτα στο κεφάλι πολύ εύκολα. Λοιπόν, για να δούμε τι ωραία ανοιξιάτικα μας έχεις φέρει και πώς αυτά όμως θα τα ταιριάξουμε ανάλογα με το σωματότυπό μας. Ναι, να μιλήσουμε καταρχήν για τη σημερινή μας πρόταση που αφορά ένα πολύ μεγάλο τρέντ, μια πολύ μεγάλη τάση για την άνοιξη του καλοκαίρι που είναι η καμπάνα, είναι το παντελόνι καμπάνα που γενικά με όποιον το συζητάω λίγο είναι τρομαγμένη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι αρκετά θηλυκό. Έτσι. Θα παίξει πολύ καμπάνα τώρα. Θα παίξει πολύ καμπάνα. Είναι θηλυκό, αλλά είναι και δύσκολο. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ναι, μεν θέλει να προσέξει λίγο τις αναλογίες της γυναίκας, αλλά δεν είναι απαγορευτική για τους διαφορετικούς σωματότυπους. Mm-hmm. Οπότε μην φοβηθούμε, έστω να τη δοκιμάσουμε. Δηλαδή να μην το αποκλείσουμε με το καλημέρα, χωρίς να το δοκιμάσουμε πάνω μας. Σε ποια γυναίκα, δηλαδή τώρα αυτό το τυρκουάζ είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, και είναι παντελόνι. Και από τις πιο εύκολες γραμμές. Γιατί? Διότι δεν είναι τόσο εφαρμοστή. Βλέπεις πως είναι. Κάτσε λίγο να το δούμε, Αλεξάνδρα μου. Φαίνεται. Σε ποια γυναίκα πηγαίνει? Έλα από εδώ. Λοιπόν, αυτό θα μπορεί να πάει σε πάρα πολλούς σωματότυπους. Στις περισσότερες γυναίκες που μπορεί να έχουν λίγη περιφέρεια, έτσι, λίγη κοιλίτσα. Μπορεί να υποστηρίξουν άνετα αυτή τη γραμμή, γιατί είναι κάτι μεταξύ ανδρόγυνου και καμπάνας. Εντάξει, δεν είναι η κλασική αυστηρή καμπάνα που βλέπουμε στο τζιν. Εδώ, Ακριβώς, που είναι το κλασικό ύφος των 70s. Έτσι. Είναι πιο ψηλόμεσο αυτό. Ναι, είναι πιο ψηλόμεσο. Άρα το ότι είναι πιο ψηλόμεσο δεν ταιριάζει αυτό σε μία... Αυτό είναι στη μέση ακριβώς. Είναι η τάση. Άρα πρέπει να έχεις πολύ ωραία μέση για να βάλεις το ψηλόμεσο. Μέση. Αν έχεις ένα προβληματάκι στη μέση, λίγο κυλίτσα, διαλέγεις θα καμπάνα. Στην πιο ανδρική γραμμή που είναι το τυρκουάζ που δείξαμε. Ωραία. Ή αυτή η γραμμή που είναι ίσια γραμμή. Μάλιστα. Που δεν πιέζει την μέση και την κοιλιά και έτσι δεν θα πετάξει ποτέ κάτι που δεν πρέπει να φανεί. Αυτό που κάνει κοστούμι. Αυτό που κάνει ανδρική γραμμή. Δεν το ήξερα. Τα ψηλόμεσα πρέπει να έχεις πολύ λεπτή μέση. Τονίζουν τη μέση τα ψηλόμεσα. Ναι, γιατί εκεί δεν είναι μόνο η λεπτή μέση, είναι και η κοιλιά. Δηλαδή, αν έχεις λίγο αυτό. Κοιλίτσα, αυτό θα πιέσει την κοιλίτσα. Σε αυτή την περίπτωση όμως... Όπως και στις ολόσωμες φόρμες. Ακριβώς. Εάν έχεις λίγο κοιλίτσα, η ολόσωμη φόρμα ναι. Στο δείχνει παραπάνω. Όμως, η λίγο κοιλίτσα αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εύκολα. Είτε θα κάνεις λίγο το μπουφανάκι που κάνουμε εδώ με αυτό το πουκάμισο. Ορίστε. Ωραίο. Κατάλαβες. Οπότε αμέσως δεν μαρκάρει, δεν γράφει, δεν φαίνεται αν έχουμε λίγο κοιλίτσα ή θα βάλεις ένα μπλουζάκι το οποίο δεν έχει ελάστιχο σφιχτό. Είναι δηλαδή ελεύθερο. Μπορείς να βάλεις ένα φανελάκι από μέσα. Ναι, να είναι ρηχτό, να μην είναι πάνω στο δέρμα, πάνω στο σώμα. Μία κοπέλα η οποία δεν είναι τόσο ψηλή, ναι. Να προτιμήσει να βάλει το παντελόνι καμπάνα. Θα βάλει την καμπάνα εάν τη φορέσει με πάρα πολύ ψηλό παπούτσι. Γι' αυτό και όλα τα παπούτσια που έχουμε εδώ βλέπεις είναι πλατφόρμες. Θέλει πλατφόρμα, κορίτσια, καμπάνα. Οπωσδήποτε. Πρέπει να έχουμε έξτρα ύψος. Γιατί το πλατή παντελόνι στο τελείωμα, η καμπάνα, όπως και να το κάνουμε, κοντένει. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε την καμπάνα με μια πλατφόρμα, ένα πάρα πολύ ψηλό τακούνι. Όχι με εγώ βαστιλέτο. Δεν θέλει στιλέτο, δεν θέλει λεπτό τακούνι, γιατί φαντάζομαι θα είναι δυσανά. Φαίνεται ασύνη. Φαίνεται και... Όπως θέλεις ακριβώς. Λίγο, φτηνό. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει, δεν θα κάτσει ωραία. Ενώ με την πλατφόρμα έχουμε πάρα πολύ ύψος και μπροστά και πίσω. Οπότε αυτό σου δίνει 10 πόντους αμέσως. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το κλειδί στην καμπάνα. Από πάνω και ναι. Ακόμα μία ερώτηση για ναι. Την καμπάνα. Βάζουμε κάτι το οποίο να φτάνει μέχρι το γόνατο, να φτάνει. Δηλαδή, ποιο είναι το. Όπως βλέπεις, για σακάκι. Όλα... Γιατί ακόμα φοράμε σακάκι, καμπαρτίνα. Και ζακέτες, ναι, τα πάντα, βεβαίως. Όλα, καμπάνα... όπως βλέπεις, είναι στη μέση το πολύ να πάει στα κόκαλα της περιφέρειας. Δεν θα πάει πιο κάτω, γιατί τότε θα μας κάνει να φανούμε πάρα πολύ κοντές. Τέλεια. Πρέπει να δώσουμε ύψος. Άρα, ανεβάζουμε τη μέση. Γι' αυτό όλα τα φαρδιά παντελόνια είναι ψηλόμεσα. Πάρα γιατί πρέπει ωραία. Να δώσουμε μια αναλογία σωστή με τη μέση. Κοίταξε, αυτό ας πούμε είναι vintage κομμάτια, έτσι. Ωραία. Κοίταξε πόσο λεπτή είναι η μέση και από κάτω έχει τον όγκο. Είναι αυτό που λέμε ότι η μέση χαρίζει. Μπορεί να έχουμε όγκο επάνω, όγκο κάτω. Αν η μέση είναι στενή, αυτό και μόνο φτιάχνει τη γραμμή του σώματος mm-hmm. και χαρίζει. Οπότε να μην το φοβηθούμε. Αντίστοιχα όμως, το ίδιο εφέ, αν δεν έχουμε ψηλή λεπτή μέση, μπορούμε να το πετύχουμε με το λάστιχο. Εντάξει, γιατί το λάστιχο. Τα κορίτσια που έχουν ας πούμε, ένα σωματότυπο τύπου μήλο, που δεν έχουν μέση. Και η τάση θέλει μέση. Μονοκόμματο. Ακριβώς.
που είναι σαν ευθεία περίπου. Δεν κάνει την καμπύλη της μέσης με την περιφέρεια. Είναι λίγο πιο πλατιά η αναλογία τους. Θα φορέσουν μία φούστα με λάστιχο. Και από πάνω τι όμως, από θα πάνω, φαίνεται το λάστιχο από... ή όχι. Ναι, μπορεί, θα φαίνεται το λάστιχο για να δώσει, να σηματοδοτήσει τη μέση, χωρίς όμως να τις μπουκώσει, να τις πιέσει. Δηλαδή, κοίταξε τη φούστα τη ριγέ. Πάρα πολύ ωραία. Κατάλαβες τι εννοώ. Ότι αυτό εδώ επίσης μπορεί να το υποστηρίξει. Ναι, ριγέ με ριγέ. Είναι πάρα πολύ ωραία τάση. Είναι πάρα πολύ chic. Το συνδυάζει με μία μονοχρωμία και κάνει πολύ κομψό. Άρα με αυτή τη λογική και η ζώνη, εάν δεν έχουμε μέση, μας βοηθάει. Η λεπτή ζώνη βοηθάει πάρα πολύ. Θα δεις εδώ. Κοίτα, αυτό το παντελόνι είναι από τη συλλογή της Γογός Μαστροκώστα. Αλήθεια. Τέλειο 7. Τη αρέσει της Γογός Καμπάνες. Έχει πάρα πολύ ψηλή τάλια, ψηλόμεσο, έτσι. Είναι αρκετά φαρδιά η καμπάνα του και βάζουμε μια πολύ λεπτή ζωνούλα για να μπορέσουμε να σηματοδοτήσουμε τη μέση. Mm-hmm. Όταν θα βάλεις, αυτό είναι ένα vintage πουκάμισο, mm-hmm. έτσι. Επειδή η τάση της καμπάνας είναι 70's, mm-hmm. έχει λίγο vintage αέρα. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με κάτι που κάνει λίγο πιο romantic, λίγο πιο παλιακό και ταυτόχρονα το κάνεις και πολύ μοντέρνο. Φοράς ένα σακίδιο από πίσω και έτσι στην ωραία πλάτη σου αντί τσάντα. Για τσάντα. Κατάλαβε, είναι και Ελληνίδα σχεδιάστρια, η Ελισάβετ. Οπότε μπορείς πολύ εύκολα να δώσεις φρέσκο και μοντέρνο look σε μια εικόνα που έχει να κάνει με vintage, με το παρελθόν. Βλέπω το και παλχρώματα, σε πάλα αποχρώσεις. Σε πάλα τα πουά, πολύ. Τα σοτσάκια, τα ψηλόμεσα, πάντα με λίγο πλατφόρμα ή τακούνι για να γράψει ωραία το πόδι. Σε ποια περίπτωση σόρτς? Στην περίπτωση που έχεις λεπτά πόδια, ωραία πόδια, γυμνασμένα πόδια, δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο αδύνατα, πρέπει να είναι και καλοσχηματισμένα. Το γόνατο και η γάμπα επίσης. Έτσι, να μην ξεχνάμε, δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα λεπτό πόδι, αλλά να είναι η γάμπα λίγο γραμμαμένη, να κάνουμε λίγο γυμναστική. Εντάξει, να ανοιγούμε κανένα σκαλί, μην πάμε μόνο τα σανσέρ. Σε αυτή την περίπτωση θα το βάλουμε με κάτι που να γράψει ακόμα περισσότερο, αν δεν έχουμε τα δικά σου τα πόδια και το φορέσουμε με flat. Καλή ώρα, κοίταξε τα vintage, οι γραμμές. Κοίταξε αυτό το εφέ. Είναι μεσάτο, έτσι. Αυτή όμως η δυνατότητα σου δίνει, άμα δεν έχεις τη μέση δαχτυλίδι του Βασίλη του Ζούλια, έτσι, να βάλεις το πανό, γιατί αυτό είναι πανό, να το σφίξεις όπου θέλεις εσύ. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι. Είναι δεύτερο και το σφίγγεις όσο θέλεις και δημιουργείς το εφέ της μέσης. Κόβει πολύ. Ακριβώς. Δεν είναι τρομερά έξω. Δημιουργεί βάθος. Ναι. Βέβαια. Ναι. Και σου δίνει την ψευδέστηση της μέσης ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει με αυτό το τύπο τα φορέματα. Τα τύπου κρουαζέ που είναι λίγο ανάλαφρα εδώ και έτσι δεν κολλάνε πάνω στην κυλίτσα. Ωραία, αν υπάρχει κυλίτσα και είναι αέρινο, κάνει το εφέ της μέσης, σφίγγουμε και το κορδονάκι μας όσο θέλουμε και το κάνουμε τόσο μεσάτο όσο να μας κολακέψει. Το σημαντικό είναι επιλέγοντας τα ρούχα, πότε θα πάμε για ψώνια, ναι, τα ρούχα μας, ναι, να αισθανόμαστε και άνετα, να μην μας φοράει. Η καθημερινότητα προϋποθέτει ότι νιώθουμε άνετα. Μπορεί να νιώθω εγώ και ότι άνετα, μας κολακεύει. Μας κολακεύει 100%. Η ποιότητα, το σχήμα, ανάλογα το αξεσουάρ. Ανάλογα με το στυλ του καθενός. Δηλαδή θέλω να πω, εσύ μπορεί να είσαι πιο κλασική, μπορεί να νιώθεις άνετα στο γραφείο, να πας με αυτή την εικόνα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Είναι μία μονοχρωμία, εδώ πέρα βοηθάει πάρα πολύ τα κορίτσια που δεν έχουν μέση, γιατί δεν κόβει πουθενά αυτή η εικόνα, μακραίνει κιόλας, είναι ίσια και βοηθάει και δίνει και πάρα πολύ chic, είναι πάρα πολύ chic και πάρα πολύ κομψό. Σίγουρα και τα κούνια. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το χορηγό μας, γυναίκα Everyday, που ούτως ή άλλως αυτό κάνουν τα προϊόντα Everyday. Αισθανόμαστε ασφαλείς, ακόμα και σε μέρες που νιώθουμε πιο δύσκολα. Με αυτοπεποίθηση, επιλέγοντας τα προϊόντα Everyday. Θα δώσω 5 δώρα σε εσάς από μία τσάντα γυναικεία, σαν αυτή εδώ, σε αυτό το χρώμα ακριβώς, γεμάτη από προϊόντα Everyday με πολύ πολύ αγάπη.